Καλώς τον, συγχαρητήρια. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Αυτιάς, αγαπημένος, συγχαρητήρια. Το αποτέλεσμα ήτανε... Καλώς όρισες, καλημέρα. Έχω να πω το εξής, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελλάδα, στους Έλληνες, και δεν θα ξεχάσω ποτέ, Γιώργο, μη μας αφήσεις. Όχι, πάτε, όχι, όχι! Μη μας τραγίσεις την καρδιά! Η αξιότιμη κυρία που κάθεται δίπλα μου, γιατί είναι μια μεγάλη κυρία, η οποία είναι, θα είμαστε στην Ευρώπη μαζί. A few moments later. Θα ξεχάσουμε το κόκκινο μνημόνιο, θα ξεχάσουμε τα 78 δισεκατομμύρια. Μιλάμε ευρωπαϊκά, γιατί αν γυρίσουμε πίσω, όχι, κυρία λεπτό, Αυτιά, θα πρέπει να πω ότι μιλάς ευρωπαϊκά όπως σε συμφέρει. Μια χαρά τα έχουμε καταφέρει. Τουλάχιστον δεν φέραμε τρίτο μνημόνιο. Δεν φέραμε κόκκινο μνημόνιο. Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Καλώς όρισες, αγαπημένοι. Καλώς τον. Έλα, 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 έλα. Μπράβο. Μπράβο. Δεν κατάφερες να εκλεγείς, αλλά συνεχίζεις δυναμικά. Κατάφερα να κάνω τον αγώνα. Η συμμετοχή έχει σημασία. Έχει καρφώσει μάτι το μάτι, το φοβάμαι το μάτι. Μία φίλη μου. Από τους καλύτερους που έχει βγάλει τηλεόραση. Πώς μπορεί κάποιος με 412 ευρώ το μήνα. Πρόσεξε. 412. Ρωτήστε αν βοηθάει η Εκκλησία. Περίμενε. Τι είπατε! Συγχωρείτε. Την αποτυχία της κυβέρνησης θα την πληρώσουν οι Έλληνες. Αν την κατηγορείς ότι έβαλε φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μα είναι αποτυχημένη. Σε φάγε. Γελάς, αλλά είναι για γέλια. Για άλλο λόγο γελάω. Περίμενε. Θυμάστε οι δικηγόροι. Επειδή είναι μια τρομοκρατία. Επειδή μου θυμίζει λίγο το Κασελάκι με το χαμόγελο, η οικονομία δεν είναι χαμόγελα. Δεν έχει σχέση. Τα χαμόγελα δεν γεμίζουν με το διακύβευμα ούτε τα πιάτα ούτε τα τσουκάλια. Έτσι, λοιπόν. 13 μονάδες κάτω είστε τώρα. Καλά, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Θα κάνει TikTok ή όχι. Εγώ λοιπόν έμαθα. Θα κάνει TikTok επιτέλου. Μιλάει για τα τηλεοπτικά στούντια των Βρυξελών και του Στρασβούργου. Ακούστε κάτι, ακούστε. Του Europa TV, τα ξέρω κύριε αυτά. Αφήστε το. Εντάξει κύριε Ευρωβουλευτά. Όχι, δεν είμαι Ευρωβουλευτή. Δημοσιογράφο. Έμαθα που λοιπόν αυτή την ιδιότητα. Ότι υπάρχει ανεκμετάλλευτο στούντιο για 5 χρόνια. Σε λεπτό φέγγι, γιατί είναι ανακριβές αυτό. Το στούντιο κλείνεται από δημοσιογράφους που εκπροσωπούν συγκεκριμένα μέσα για να κάνουν συνεντεύξεις. Ότι υπάρχει στούντιο Βρυξέλλες, παλικαράκι μου. Άξιψ λέω τώρα εγώ τώρα. Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα. Κυπροβολή, Γιώργο. Που μπορείς να μπαίνεις και να μιλάς. Και πού θα προβάλλεις. Και να συνδέεις σε όλα τα περιφερειακά κανάλια της Ελλάδος. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν το ξέρετε και σας διάβαστε. Όλα τώρα, μην επιμένεις τώρα κουτάμα. Έγινε ένα επεισόδιο. Δεν είδες τι ωραία, στα εξηγώ. Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο. Στα εξηγώ, ωραία. Μάθε. Μπαλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα εδώ στον Άρχοντα.